Πάμε και στη Βαλεντίνα Καραγεωργίου, βρίσκεται σε άλλο σημείο στην Πάρνηθα, σε ένα μπλόκο, αν μπορούμε να διακρίνουμε σωστά, της αστυνομίας. Είσαι κοντά στο τελεφερίκ, Βαλεντίνα. Ναι, Γιάννη, βρισκόμαστε στον μπλόκο εδώ που ανακόπτεται η κυκλοφορία προς το τελεφερίκ. Δεν επιτρέπεται τα οχήματα να κινούνται προς τα πάνω. Βλέπετε, είναι ισχυρή η αστυνομική παρουσία που υπάρχει στο σημείο. Ενώ με τη βοήθεια του Μάριου του Βούρου θα σας δείξουμε πως ακριβώς σε αυτό το σημείο υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών, οι οποίοι πραγματικά από πάρα πολύ νωρίς το πρωί και εχθές προσπαθούν να εφοδιάζουν όπου χρειάζεται με νερά. Βλέπουμε και τώρα, αυτή τη στιγμή, φορτώνουν στα οχήματα νερά και κατευθύνονται προς όλες τις κατευθύνσεις όπου υπάρχει ανάγκη, φέρνουν νερά. Μάλιστα, πριν από λίγο μας είπαν, θα προσπαθήσω να μιλήσω εδώ και με τους εθελοντές. Γεια σας. Καλό βράδυ. Αρχικά, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το βράδυ. Καλά. Πείτε μας λίγο για την δράση εδώ. Πού στέλνετε νερά, πού υπάρχουν νερά. Έρχονται, τα παίρνουν οι άνθρωποι που είναι πάνω, είτε λέγονται πυροσβέστες, είτε στρατιώτες, είτε πολιτική προστασία, είτε ότι θα πηγαίνουμε εμείς με το αυτοκίνητο, ή έρχονται αυτοί και φορτώνουν. Ο κόσμος τα έχει φέρει όλα αυτά. Άρα έχετε ανοίξει εδώ την εκκλησία, μιλάμε για έναν ιερό ναό. Έχετε ανοίξει την εκκλησία και βάζετε όλα τα προϊόντα. Ακριβώς, και βάζουμε προϊόντα, τρόφιμα και νερά. Αναψυκτικά και ό,τι φέρνει ο κόσμος. Έχουν φέρει από κρουασάν, σάντουιτς, τουρόπιτες, τα πάντα, τα πάντα. Έτσι, ήδη τα οποία δεν χαλάνε, ήδη τα οποία παραμένουν. Ακριβώς. Ακόμη και σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Και νοπά, ήδη, τα οποία αυτά βέβαια και εμείς τα διανέμουμε άμεσα, ώστε να μπορούν να καταναλωθούν και να μην έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Μάλιστα, μίλησα πριν από λίγο και με ακόμη έναν εθελοντή εδώ της ομάδας, ίσως να μας μιλήσει και τώρα, να μας πει λίγο ότι δώσατε πιο πάνω, ανεβήκατε αρκετά ψηλά εκεί στους... Στα σημεία που... τα οποία αυτή τη στιγμή έχει, ας πούμε, αναζωπυρώσεις και τα λοιπά. Να, συγκεκριμένα, ας πούμε, τώρα το παλικάρι. Θα επιχειρήσω εδώ να μιλήσω μαζί του. Από πολύ νωρίς το πρωί βρίσκεστε εδώ. Εγώ βρίσκομαι από το απόγευμα. Επιχειρούσατε και χθες όμως. Εχθές ήμουνα και έβλεπα απλά τη φωτιά να έρχεται. Σήμερα επιχείρησα. Από το απόγευμα που είμαι εδώ πέρα, ήμασταν δύο αμάξια. Το ένα πήγαινε συνέχεια πάνω να δώσουμε τρόφιμα, νερά, το οτιδήποτε. Ο κόσμος είχε ανάγκη, ήταν πολλοί οι οποίοι χρειαζόντουσαν αυτά. Είναι πολλά σπίτια πάνω που δεν έχουν ρεύμα αυτή τη στιγμή, οπότε χρειαζόντουσαν άμεσα νερό. Αποφασίσαμε τώρα το βράδυ που έχει πέσει η κυκλοφορία να πάμε και πιο ψηλά. Καταλήξαμε πάνω στο βουνό, περάσαμε τα μπλόκα της αστυνομίας που είχαν, με κίνδυνο φυσικά. Φτάσαμε δίπλα στη φωτιά. Το αμάξι μου έχει γεμίσει με στάχτες από τη φωτιά. Είναι δικό σας το όχημα, ναι, το ναι. Βάζετε εδώ εθελοντικά έτσι ώστε εθελοντικά να... Και πήγα πάνω, υπάρχουν στρατιώτες που δεν είχαν ούτε σταγόνα νερό. Θα βλέπουμε πραγματικά πόσο μεγάλη είναι η βοήθεια των εθελοντών. Είναι αυτό που τονίζουμε και από εχθές, από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε εδώ στα πύρινα μέτωπα. Είναι πραγματικά σημαντική η βοήθειά τους, ακόμη και ένα μπουκάλι νερό. Πραγματικά βοηθά όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους κατοίκους οι οποίοι παραμένουν εδώ και εκείνοι προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Βλέπετε τώρα εδώ, σηκώνουν τα νερά, τα μεταφέρουν προς τα μέσα προκειμένου να τα διαφυλάξουν για τις επόμενες ώρες, όπως μας ανέφεραν. Είναι συγκινητική αυτή η προσπάθεια, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, είτε μένουν στην περιοχή είτε και όχι. Έχουν έρθει και από πιο μακρινές περιοχές προκειμένου να βοηθήσουν, ενώ είναι πολύ σημαντική και η συνεισφορά των ανθρώπων που φέρνουν όλα αυτά τα προϊόντα εδώ, αλλά και των ανθρώπων εννοείται που τα διανέμουν στα σημεία όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, και εννοείται πως είναι πάρα πολλά με όλα τα πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές, και προς την Αγία Παρασκευή και προς τον Αγιάννη το Ρώσο και στα λιώσια, όπως μας είπαν χθες στην Χασιά. Βλέπουμε δεν σταματούν από το πρωί, θα συνεχίσουν και τις αυριανές ώρες, από όσο μας είπαν, μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλόγα θα είναι εδώ και θα προσπαθούν να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Να σας ρωτήσω, εσείς είναι κάποιος κάτοικος της περιοχής, έχει κάποιο σπίτι, όλοι είστε εδώ. Τα δικά σας σπίτια σε τι κατάσταση βρίσκονται? Όχι, είμαστε καλά, ευτυχώς. Έφτασε πολύ κοντά η φωτιά, βέβαια, στα 200-300 μέτρα, αλλά ευτυχώς είμαστε καλά. Κάποιοι άλλοι πιο πάνω δεν είναι. Δηλαδή έχουν καεί ολοσχερό στα σπίτια, κάποια πιο λίγο, κάποια πιο πολύ. Κάποιοι έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα, ναι, βέβαια. Κάποιοι έρχονται εδώ πέρα και μας λένε ότι παιδιά δεν έχουμε νερό ή δεν έχουμε ρεύμα. Οπότε μοιράζουμε και σε αυτούς τους πυρόπληκτους. Συν το ότι
Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν ανάγκη, ας πούμε, από τέτοιο πράγμα. Γιατί το οξυγόνο είναι πάρα πολύ λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά όταν η φωτιά έφτασε κοντά. Μιλάμε για ένα σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, που έφτασε πραγματικά η φλόγα πάρα πολύ. Πόσα μέτρα ήταν από εδώ? Επομένως ήταν σημαντική. Βέβαια, ναι, γιατί είχαμε πάρα πολύ καπνό και είχαμε και έλλειψη οξυγόνου. Ήμασταν με τις μάσκες, με βρεγμένα πανιά κτλ. Μοιράζετε και μάσκες, έχει χρειαστεί να διανέμετε? Και μάσκες βέβαια, μας έχουν φέρει. Ό,τι μας έχει φέρει ο κόσμος το έχουμε μοιράσει. Και αυτό μάσκες. Πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα και το νερό, γιατί η ατμόσφαιρα είναι. Μας έχουν φέρει αλυφές φλόγκο που είναι για τη φωτιά, μας έχουν φέρει διάφορα. Και δηλαδή και ήδη, ας πούμε, προστασίας μας έχουν φέρει. Βεβαίως. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για αυτή την περίπτωση εδώ το διανέμετε εσείς με πολύ αγάπη και με, έτσι, και με αλληλεγγύη, κυρίως, γιατί είστε και εσείς κάτοικοι. Ακριβώς, θα μπορούσατε ακριβώς. Και εσείς να βρίσκεστε στο σπίτι σας με το λάστιχό σας να βρέχετε, κάναμε, να προσέχετε τη δική σας περιουσία, το αλλά κάναμε, εσείς είστε εδώ. Το κάναμε, το και κάναμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζουν εδώ τα παιδιά, θα συνεχίσουν όπως μας είπαν, μέχρι όσο χρειαστεί, μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλόγα και το τελευταίο καντιλάκι, θα βρίσκονται εδώ και οι αστυνομική παρουσία είναι στο σημείο. Επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα, έτσι ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά, καθώς δεν έχουμε είναι τα αξιέπαινη η συνεισφορά των εθελοντών και το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει αναλάβει δράση και άλλοι πολίτες οι οποίοι είτε μεμονωμένα είτε οργανωμένα σπέβδουν εκεί. Είναι πράγματι σημαντική η συνεισφορά τους, γιατί όλοι χρειάζονται δυνάμεις, και οι πυροσβέστες και οι δασοπυροσβέστες και οι εθελοντές πυροσβέστες, αλλά φυσικά και τα στελέχη του στρατού που βοηθούν. Θα σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Βαλεντίνα.